Καλημέρα καταρχήν. Σήμερα και για μερικά μαθήματα θα ασχοληθούμε με το κύριο μέρος του μαθήματος που είναι οι λεγόμενες βάσεις Γκρέβνερ. Τώρα, εάν κανείς το ακούσει έτσι για πρώτη φορά αυτό, πιθανόν να φοβηθεί ή να θεωρήσει κάτι περίεργο, ας πούμε, που χρησιμοποιούμε τέτοιους βάσει Γκρέβνερ. Έχει, για παράδειγμα, διάφορους τεχνικούς όρους, όπως F, σώμα. Θα μπορείτε εδώ πέρα, όποιοι τα βλέπουν για πρώτη φορά, αντί για το F να έχετε τους πραγματικούς αριθμούς ή ακόμα καλύτερα και τους ρητούς. Αυτό εδώ το σύμβολο είναι το σύνολο όλων των πολυονήμων με συντελεστές από το F και νη μεταβλητές. Και βάση Γκρέβνερ στην πραγματικότητα. Πρώτον, μιλώντας όχι αυστηρά, για τις βάσεις Γκρέβνερ τα παρακάτω. Λοιπόν, λέω όχι αυστηρά, γιατί να δούμε τι περίπου είναι, σε βάθος όμως αυτό το τι περίπου, και μετά θα το κάνουμε αυστηρά, για να κερδίσουμε από τη μαθηματική αυστηρότητα ό,τι μπορούμε να κερδίσουμε. Λοιπόν, τι έχουμε, έστω, F1 μπορείς να κλείσεις την πόρτα εκείνη την πίσω, μία από τις δυο σας. Ευχαριστώ. Την πίσω σε παρακαλώ. Έχουμε λοιπόν ένα σύστημα, το σίγμα λοιπόν, τι είναι, είναι σύστημα μη εξισώσεων με νη μεταβλητές. Οι εξισώσεις αυτές δεν έχουν μέσα ημίτονα, συνημίτονα, εκθετικές συναρτήσεις κτλ. Γιατί αυτά δεν είναι πολυόνυμα. Είναι πολυόνυμα. Έτσι έχουν μονόνυμα,
γραμμικού συνδυασμού του μονονύμου κτλ. Έχουμε ένα σύστημα, έτσι, και θέλουμε να το λύσουμε. Σύνολο λύσεων του σίγμα είναι το λάμδα σίγμα, είναι όλες οι μοιάδες ξι 1, ξι 2, ξι μη που προέρχονται από μοιάδες του σώματος των συντελεστών, έτσι ώστε σε οτιδήποτε φάει, αν βάλουμε το ξι 1, ξι 2, ξι i, θα μας δώσει 0 όταν το i αρχίζει από το 1 έως το 0. Αυτό είναι το σύνολο λύσεων. Και όπως είπαμε στα προηγούμενα μαθήματα, είναι ένα σύνολο που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, ακόμα και για πρωταρχικά ερωτήματα. Πρώτον, αν είναι ένα μη κενό σύνολο, που σημαίνει ότι έχουμε λύσεις. Το δεύτερο είναι αν είναι πεπερασμένο σύνολο, και μάλιστα ποιες είναι αυτές οι πεπερασμένες μοιάδες, αν είναι. Και το τρίτο είναι άπειρο, θα πρέπει να έχουμε έναν τρόπο να το περιγράψουμε καλά, που σημαίνει μια οποιαδήποτε μοιάδα ανήκει σε αυτό ή δεν ανήκει, το ζήτημα του μέλους του συνόλου. Δεύτερο, παρατηρούμε ότι το σίγμα έχει το ίδιο σύνολο λύσεων το σύστημα ποιο ήταν F1, F2, F1, κλείσουμε το 0 το καθένα. Λοιπόν, παίρνουμε F1 συν F2, δεν βάζουμε ταυλιτές, έτσι για να πηγαίνουμε πριν, F2 ίσουμε το 0, F3 ίσουμε το 0, F1 ίσουμε το 0. Αν μία μοιάδα ξι1, ξι2, ξι1 μηδενίζει ταυτόχρονα και το F1, F2, F1, θα μηδενίζει και το άθροισμα F1 συν F2, F2, F3, τα άλλα είναι τα ίδια. Αν μία μοιάδα μηδενίζει ταυτόχρονα και το F1 συν F2, F2, F3 κτλ, αφαιρώντας κατά μέλη αυτές τις δυο, θα μηδενίζει το F1 και το F2. Άρα, ουσιαστικά, έχει το ίδιο σύνολο λύσεων. Δεν άλλαξε κάτι. Αλλά θα μπορούσαμε, αντί για συν εδώ πέρα, να έχουμε και το πλήν. Ότι το σίγμα, άλλη παρατήρηση, έχει το ίδιο σύνολο λύσεων με, αντί για το F1, επί H1, F2, F3 όταν το H1 μεταβάλλεται στο, δηλαδή ξαφνικά τα πολυόνυμα που έχουν, αυτό είναι ένα σίγμα δύσκολο. Το προηγούμενο σύστημα που καταλήξαμε είναι το σίγμα, αυτό ας το ονομάσουμε σίγμα τόνος, και ξαφνικά εκεί που είχαμε μη το πλήθος πολυόνυμα, τώρα έχουμε άπειρα. Δηλαδή αντί να πάρουμε το F1, το F2, το F3, το F1, παίρνουμε όλα τα άπειρα κρατώντας σταθερό το F1 και όλα τα γινόμενα. Είναι ισοδύναμο από άποψη λύσεων. Εάν το F1, F2, F1 μηδενίζεται, τότε προφανώς μηδενίζονται όλα. Το αντίστροφο, εάν F1 επί H1 μηδενίζεται για κάθε H1, παίρνουμε εμείς αντί για H1 τη μονάδα.
Άρα, το σύνολο λύσεων αυτού του απείρου πια συστήματος πολιωνικού, γιατί το έτσι είναι πολλά, είναι άπειρο. Έτσι, έχει το ίδιο σύνολο λύσεων με το παραπάνω. Θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα άσκοπο βήμα, γιατί αντί είχαμε 10 εξισώσεις, τώρα έχουμε άπειρες. Κάτι δεν πάει καλά, θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι κατά κάποιο τρόπο, έχοντας τα αρχικά πολυόνυμα, με αθροίσματα, διαφορές και γινόμενα με όλα τα πολυόνυμα, δεν αλλάζει το σύνολο λύσεων. Και σκοπός μας είναι, τρίτον λοιπόν, θεωρούμε το σύνολο λοιπόν, είναι σαν να είναι ένα καλούπι κρατώντας το F1. Μιλάμε F1 με νη μεταβλητές, έτσι. F1, F2, F μη. Να παίρνουμε ως συντελεστές H1, H2 και αυτά πολυόνυμα, H μη, και να τα προσθέτουμε. Όταν εκείνο που μεταβάλλεται είναι ότι το H1, H2 με νη μεταβλητές, έτσι αναλαμβάνω, HM, ανήκει στο δακτύλιο των πολυονύμων, χ1, χ2, χ1. Και πάλι με βάση τις παρατηρήσεις, αν το F1, F2, F μηδενίζονται από μια λιάδα, τότε προφανώς κάθε τέτοιο συνδυασμό θα μηδενίζεται. Απ' την άλλη μεριά, αν έχουμε τις επιλογές εμείς, αντί για H1, H2, H μη, βάζουμε ό,τι πολυόνυμα θέλουμε. Βάζουμε H1 ίσο με το 1 και τα άλλα 0. Οπότε ξαναπαίρνουμε το F1. Και μηδενίζεται αυτό. Οπότε ποια είναι η βασική λογική. Έχουμε τέταρτο λοιπόν. Έχουμε αυτό το σύστημα F1 ίσο με το 0, F2 ίσο με το 0, F μη ίσο με το 0. Χρησιμοποιώντας ως γέφυρα, καταλήγουμε σε ένα περίεργο αντικείμενο στο Ι, που είναι το σύνολο των πολυονυμικών συνδυασμών H1 επί F1 συν H2 επί F2 συν και τα λοιπά HM επί FM σύνολο, έτσι, όπου τα HI είναι πολυόνυμα. Είναι άπειρα. Λέμε, αντί να λύσουμε αυτό το σύστημα, λύνουμε το σύστημα αυτών των απείρων πολυονύμων, όλων των πολυονυμικών συνδυασμών. Τα F1, F2, Fμ προέρχονται από εδώ και δεν τα αλλάζουμε. Οι συντελεστές εδώ δεν είναι αριθμοί, όπως στη γραμμική άλγηβρα, είναι πολυόνυμοι. Και λέμε να μηδενίζονται όλα αυτά τα άπειρα πολυόνυμα. Κάτι παράλογο να πάμε εκεί πέρα, αλλά χρησιμοποιώντας ως γέφυρα αυτό, βρίσκουμε ένα G1 ίσο με το 0, G2 ίσο με το 0, Gk ίσο με το 0. Επιλέγουμε λοιπόν προσεκτικά, θα περιγράψουμε αυστηρά μαθηματικά γιατί υπάρχει δυνατότητα επιλογής, μέσα από αυτό το σύνολο των απείρων πολυονύμων που χτίζονται βέβαια με τη βοήθεια του F1, F2, Fμ. Και αυτό το σύνολο των απείρων πολυονύμων έχουν μία οργάνωση, δεν είναι έτσι στην τύχη. Το λέμε ιδεώδες. Έτσι. Το λέμε ιδεώδες γιατί έχει κάποιες ιδιότητες, θα τις πούμε αμέσως μετά. Μέσα από εδώ, ναι. Πώς τα βρίσκουμε. Πώς τα βρίσκουμε. Αυτό είναι ένα σημαντικό, αλλά θα το πούμε. Αυτό που σας λέω, κάπως δηλαδή, σας τα λέω κάπως ανορθόδοξα, γιατί θα έπρεπε ίσως να πω αυτό μπλα μπλα. Υπάρχει και να πούμε, α, αυτό είναι αυτό, αλλά θέλω να σας δείξω το δρόμο που θα ακολουθήσουμε πριν. Επιλέγουμε πεπερασμένα πάλι το πλήθος που πολιώνει, μπορεί να είναι περισσότερα από εδώ, αλλά είναι ό,τι πιο καλό γίνεται. Θα λέγαμε την αφρόκρεμα των πολιονύμων, ώστε το σύνολο λύσεων εδώ, αν εδώ είναι το σίγμα άστρο, το σύνολο λύσεων του αρχικού συστήματος αυτού να ισούται με το σύνολο λύσεων του σίγμα άστρο.
Και αν κάτι υπάρχει κάτι διευκολυντικό σε αυτό το σύστημα που δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά, δηλαδή να μπορούμε να λύσουμε ως προς ένα άγνωστο, εδώ θα εμφανιστεί. Αν έχουμε δηλαδή μια μεταβλητή που μπορεί να διαχωρίζεται ενδεχομένως, μπορεί να μην διαχωρίζεται. Καταλήγουμε λοιπόν σε ένα πολύ απλό σύστημα. Πιο απλό δεν γίνεται. Αυτό τεχνικά είναι το εξής. 5 λοιπόν, το σύνολο γιώτα ίσο H1 επί F1. Δεν βάζω μεταβλητές εδώ για να μην γράφω πολλά πράγματα. H μη επί F συν επί F μη. Όταν τα HI είναι πολυόνυμα, για όλα τα πολυόνυμα δηλαδή, έχει τις ιδιότητες πρώτο, το μηδενικό πολυόνυμο ανήκει στο γιώτα. Γιατί ανήκει, αφού έχουμε ελευθερία επιλογής. Για το F1, F2, F3 δεν έχουμε καμία ελευθερία επιλογής. Μας τα έχουν δώσει. Αφού όμως για τους συντελεστές, τους πολυονυμικούς συντελεστές έχουμε ελευθερία επιλογής, μπορούμε να διαλέξουμε όλα 0. Άρα το μηδενικό το καταφέρουμε να βρίσκεται σε αυτό το σύνολο. Δεύτερο, αν G του χ1, χ2, χ2 και G τόνος του χ1, χ2, χ2 ανήκουν στο γιώτα, τότε τι θα έχουμε. Θα έχουμε ότι το G γράφεται ως τέτοιος πολυονυμικός συνδυασμός H1 επί F1 συν και τα λοιπά συν H μη επί F μη. Το G τόνος θα ξαναγράφεται ως πολυονυμικός συνδυασμός H1 τόνος επί F1, το F1 θα είναι το ίδιο, συν και τα λοιπά, συν H μη τόνος επί F μη. Και αν τα αφαιρέσουμε κατά μέλη και πάμε στη G πλην G τόνος, θα είναι της μορφής H1 πλην H1 τόνος επί F1 συν και τα λοιπά συν H μη είναι H μη τόνος επί F μη. Άρα και η διαφορά συνεπάγεται λοιπόν G πλην G τόνος ανήκει στο γιώτα. Λοιπόν, πρώτη ιδιότητα του συνόλου γιώτα των πολυονυμικών συνδυασμών είναι ότι περιέχει το 0. Δεύτερη ιδιότητα είναι αν έχει δύο στοιχεία θα έχει και τη διαφορά τους. Και μια τρίτη ιδιότητα, αν G ανήκει στο γιώτα και H ανήκει στον δακτύλιο του οποιοδήποτε πολυόνυμο, τότε, κοιτάξτε, ας χρησιμοποιήσουμε ως G το ίδιο. Το H επί G τι θα είναι. Θα είναι H1 επί F1 συν και τα λοιπά συν H μη επί F μη. Άρα είναι της ίδιας μορφής, ξαναανήκει στο γιώτα. Έχει λοιπόν τρεις ιδιότητες το σύνολο αυτό που φτιάξαμε από τα πολυόνυμα των εξισώσεων. Περιέχει το 0, αν έχει δύο στοιχεία έχει τη διαφορά τους και αν έχει ένα στοιχείο έχει οποιοδήποτε άλλο γινόμενο. Και το αντίστοιχο δεν έχει J επί H. Ναι. Γενικά αυτό το λέμε ιδεώδες, αν ο δακτύλιος δεν είναι μεταθετικός πρέπει να βάλουμε και αυτό που λες, το G επί H να βρίσκεται μέσα. Αυτή την τρίτη απέτηση δείτε την ως εξής, ότι το Ι απορροφά, δηλαδή αν πολλαπλασιαστεί κάτι με κάποιο στοιχείο του Ι, το φέρνει μέσα στο Ι. Βρά απορροφητικά όπως λέμε ή κάτι σαν το 0. Το 0 είναι τέτοιο τύπο. Έτσι, ό,τι να πολλαπλασιάσουμε με το 0 γίνεται 0. Το άλλο είναι η διαφορά. Λοιπόν, αν το Ι, αν ένα σύνολο ορισμός
Επίσης, θα σας έλεγα έτσι σαν ορισμό, το α θα μπορούσε να αντικατασταθεί λέγοντας, κάνοντας τη δήλωση ότι είναι μη κενό το σύνολο. Πρώτον, είναι μη κενό το σύνολο. Πώς καταφέρουμε να φτιάχνουμε το μηδέν? Είναι μη κενό, άρα θα έχει ένα πολυόνιμο. Παίρνουμε και σαν τζι και σαν τζιτόνος το ίδιο πολυόνιμο. Θα έχει τη διαφορά τους, άρα θα έχει το μηδέν. Άρα είναι ισοδύναμα πράγματα. Μπορεί να δείτε σε κάποιο άλλο βιβλίο ότι είναι μη κενό. Μην νομίζετε ότι είναι διαφορετικό. Λοιπόν, ορισμός. Αν ένα σύνολο α υποσύνολο, του συνόλου των πολυονήμων, του δακτυλίου των πολυονήμων, το λέμε έτσι με όνομα δακτύλιο, διότι δεν είναι έτσι απλά σύνολο πολυονήμων μόνο. Έχουν και μία οργάνωση. Την οργάνωση τη δίνει η πρόσθεση και ο πολλαπλασιασμός. Παρόλο που φαίνεται έτσι όχι τόσο σημαντικές οι πράξεις πρόσθεσης και πολλαπλασιασμός, τους δίνει μια μεγάλη δομή, μια μεγάλη οργάνωση. Και είναι, επειδή έχει και κάποιες ιδιότητες η πρόσθεση, όπως τη μεταθετική ιδιότητα κτλ., το λέμε δακτύλιο. Μπορείτε, όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι ή ξέρω εγώ έχουν έναν ενδιασμό στις ονοματοδοσίες αυτά, ας μην το λέμε δακτύλιο. Έτσι. Το ιδεώδες όμως έχει μια σημασία ιδιαίτερη τώρα στο μάθημα και για να συνεννοιόμαστε ας το λέμε. Αν ένα σύνολο, υποσύνολο έχει τις ιδιότητες α, β και γ, το α το λέμε ιδεώδες. Και συμβολίζουμε α, ένα τρίγωνο έτσι, με έφυγε ένα και δύο. Θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε οπωσδήποτε αλλιώς, αλλά τι έχει το ιδεώδες. Είναι ένα καλά δομημένο σύνολο, ενώ το F1, F2, η εξισώση είναι κάπως... δεν είναι δομημένος, είναι απλώς λέμε πάρε αυτό να μας λύσει αυτό το σύστημα. Βέβαια, κατά καιρούς, όταν θέλουν να λύσουν ένα σύστημα, ξέρω κάνουν προσθέσεις, αφαιρέσεις, για να πάμε να το απλοποιήσουν. Όλες αυτές οι πράξεις που κάναμε κατά καιρούς, είναι οι πράξεις μέσα στο ιδεώδες. Άρα οι πληροφορίες που υπάρχουν, δεν μπορούν να ξεφύγουν, υπάρχουν μέσα στο ιδεώδες, που είναι ένα καλά οργανωμένο σύνολο και ελπίζουμε ότι θα λύσουμε το σύστημα χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες. Διότι αν βάλουμε άλλες πληροφορίες παραπάνω, τότε αλλάζει το σύστημα. Ούτε θέλουμε παραπάνω λύσεις, ούτε λιγότερες. Λοιπόν, η βάση Γκρέμπνερ λοιπόν, μάλλον καλύτερα μία βάση Γκρέμπνερ, γιατί υπάρχουν πολλές βάσεις Γκρέμπνερ και μία από όλες τις πολλές είναι η καλύτερη, που λέγεται ανοιγμένη βάση Γκρέμπνερ. Θα τις δούμε. Το σημείο πέμπτο είμαστε. Έξι. Βάση. Ιδεώδες. Είναι ένα πεπερασμένο σύνολο με βάζω εισαγωγικά, δεν σας δίνω αμέσως τον ορισμό, με πολλές καλές ιδιότητες. Είναι ένα πεπερασμένο σύνολο G1, G2, GK. Μία από αυτές πρώτη ιδιότητα ότι το ιδεώδες που παράγεται από το F1 που είναι το σύνολο των πολυονημικών συνδυασμών F1, F2, F, μ, παράγεται από αυτό το σύνολο, εξακολουθεί να παράγεται και από το G1, G2, GK.
μπορεί το κάτω να είναι μεγαλύτερο από το μη. Και εδώ μην παραξενευτείτε ότι έχουμε να λύσουμε ένα σύστημα με περισσότερες εξισώσεις. Αν αυτές οι εξισώσεις γίνουν πολύ πιο απλές, καλύτερα. Παρά να έχουμε 2-3 εξισώσεις και να είναι πολύ πολύ πλούσιες. Δεύτερη ιδιότητα. Παράδειγμα μας κάνετε. Τώρα. Δεύτερη ιδιότητα. Σύνολο λύσεων. Λύσεων με σύνολο λύσεων του G, όπου το σύστημα το αρχικό είναι F1 ίσο με το 0, F2 ίσο με το 0 και ούτω καθεξής F μη ίσο με το 0 και το G είναι G1 ίσο με το 0, G κάπα ίσο με το 0. Άρα λοιπόν μία βάση Γκρέμνερ ενός ιδεόδους, θα μπορούσαμε να του δώσουμε και αλλιώς τον ορισμό. Μια βάση Γκρέμνερ ενός συστήματος είναι ένα άλλο σύστημα πολύ καλό. Έτσι. Το πώς και τα γιατί βρίσκεται μέσα από το ιδεόδες το οποίο θα δώσουμε. Επειδή αν αδειάζεται, ας πούμε κανένα παράδειγμα. Αν αδειάζεται, γιατί θέλω να καταλάβει. Καλά κάνεις. Δεν λέω. Καλό. Παραδείγμα. Ανοίξτε όλοι το Wolfram Alpha που θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η εντολή είναι η εξής. Με μία λέξη, Gremner Basis, βάλτε άγγιστρο εσύ, νομίζω θέλει αγγίλη έτσι, αλλά το καταλαβαίνει το σύστημα και άμα κάναμε κανένα λάθος στη σύνταξη θα το βρείτε το και πέστε μου τι γίνεται. Βάλτε αγγίλια, λέει ο συνάδελφος. Και άλλες κομμάτες. Νομίζω κάτσε να το γράψω έτσι. Είναι αδύνατο να θυμάμαι τόσες εντολές έτσι. Αν πάμε εκεί πέρα στο... έχει ένα search, ένα ψάξιμο. Φτιάχνει μόνο του. Όχι, έβαλα το ένα μια φορά, μάλλον δεν θα το κάνω. Ποιο θέλει και διάταξη μετά. Είναι σύντομο. Κάτσε, εγώ έβαλα τη μια φορά έτσι. Μας βγάζει εδώ πέρα ένα αποτέλεσμα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Επομένως η σύνταξη είναι αγγίλη, άγγιστρο,
και κόμμα χύψη. Εδώ είναι πώς θα πάνε οι μεταβλητές, έτσι. Λοιπόν, ας το βάλουμε εδώ. Και ας, το αποτέλεσμα είναι αυτό. Η βάση Γκρέμπνερ, λοιπόν, μια βάση, αυτό, όλα τα συστήματα τα υπολογιστικά βρίσκουν μία βάση Γκρέμπνερ, την καλύτερη, που λέγεται ανοιγμένη βάση Γκρέμπνερ, την οποία θα πούμε τι είναι. Μήπως διαισθάνεστε τι κάνει. Πώς? Απλοποιεί το σύστημα. Λοιπόν, επομένως, βρίσκουμε, μάλλον να γράψουμε πώς είναι η εντολή καλύτερα. Η εντολή είναι... κόμμα, χι κόμμα ψι, και βρίσκει, τι βρίσκει, είπαμε, ψι πλην ένα, χι πλην ένα. Αν είναι έτσι όπως το περιγράψαμε, είχαμε το σύστημα 2 χ και 3 ψ πλην 5, ίσως με το 0, 7 χ συν 10 ψ πλην 17, ίσως με το 0, αυτό ήταν το F1 και αυτό ήταν το F2 και καταλήξαμε ψ πλην 1 ίσως με το 0, χ πλην 1 ίσως με το 0. Η βάση Γκρέμπνερ, λοιπόν, και μάλιστα η ανοιγμένη, όπως είπα, θα δούμε τι είναι, είναι το σύνολο των πολυονήμων, ψι πλην 1 και πλην 1. Οπότε, τι φαντάζεστε ότι κάνει? Μήπως είναι αυτό σε τους ενθυμένους κλιμακωτούς πυράκες που ουσιαστικά χωρίζει τις μεταβλητές? Αυτό κάνει. Αυτό κάνει. Και στις γραμμικές εξισώσεις πάντα χωρίζονται. Γιατί πάντα μπορούμε να λύσουμε ας πούμε και... Λοιπόν, αυτό που γίνεται... Αυτό που γίνεται... Είναι... Το εξής. Παίρνει... τον επαυξημένο πίνακα του συστήματος ο οποίος ποιος είναι στην περίπτωσή μας είναι 2, 3, πλην 5 7, 10, πλην 17 και κάνοντας γραμμοπράξεις καταλήγουμε στον ανοιγμένο κλιμακωτό. Ας το κάνουμε και με το χέρι. Λοιπόν, κρατάμε την πρώτη 2, 3, πλην 5. Θυμόσαστε πώς γίνεται, ποιες είναι οι γραμμοπράξεις. Ο λαπλασιασμός μιας γραμμής με κάποιον αριθμό διαφορετικό από το 0, εναλλαγή δύο γραμμών, ή ο λαπλασιασμός μιας γραμμής επί κάποιον αριθμό, μπορεί να είναι και το 0, αλλά δεν κάνει τίποτα, είναι πρόσθεση μια άλλη. Εκεί επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται πολλαπλασιασμός μιας γραμμής επί 0, γιατί θα τα μηδενίζουμε όλα. Λοιπόν, κρατάμε την πρώτη, πολλαπλασιάζουμε αυτή επί 3 και την αφαιρούμε από εδώ για να εμφανίσουμε τον άσο. 1 λοιπόν, 3 στις 9, 10 πλην 3, 1. 3 5, 15, πλην 17, συν 15, συν 2, συν δεν είναι. Είναι στην 15, πλην 17. Πλην 17, ναι, πλην. Ωραία. Πάμε. Αλλάζουμε τις γραμμές. 1, 1, πλην 2. 2, 3, πλην 5. Ε, 1,
1 πλην 2. Πολλαπλασιάζουμε την πρώτη γραμμή επί 2 και την αφαιρούμε, ότι θα πάει εδώ 0. 1. Επί 2 είπαμε έτσι. 2, 2, 4. Μείον 1. Μείον 1. Θυμόσαστε ότι είναι αντιμένος κλιμακωτός. Στη θέση που βρίσκεται ένα ηγετικό στοιχείο, στην στήλη αυτή θα πρέπει να είναι όλα 0. Οπότε αφαιρούμε από τούτη τη στήλη, για τούτη τη γραμμή, είναι 1, 0, 1 πλην 1. Εδώ είναι 1, 0, μείον 1. Την εντολή για τον αμυγμένο κλιμακωτό ξέρετε ποιο είναι. Raw reduce. Έτσι. Να το δείτε κιόλα με και τα μαθαίνω. Να το σβήσουμε. Λοιπόν. Η εντολή είναι ρο. Για να γίνει ο πίνακας ανοιγμένος κλιμακωτός. Έτσι. Ο πίνακας τώρα για να δώσουμε τον πίνακα είναι η πρώτη γραμμή ποια είναι. 2,3,5 έτσι. Και η δεύτερη γραμμή. 2-3. Λοιπόν, για να δούμε τα δώσουμε. Γιατί δεν μας συμφάνει κάτι, κάποιο λάθος. Δεν είσαι στο πρόγραμμα. Πώς? Είσαι στο Google. Α. Κατά τη γραφή. Όλες ότι είμαστε εμείς. Δεν σου άντεξα να το πω. Δεν είχαμε πάει. Το έκανες αυτό το ράο ριγγίους. Λοιπόν. Τι είπαμε. Είπαμε ότι είναι 2,3,5. Αυτά, 10. Λοιπόν, πήρε ο Σύμπουτ αυτό τον πίνακα και μας έδωσε αυτό που βγάλαμε εμείς. Ωραία. Από τον ανοιγμένο κλιμακωτό λοιπόν πίνακα, αυτό που υπονοεί είναι ότι θα φτιάξουμε τις γραμμικές εξισώσεις, όπως εργαζόμαστε στη γραμμική άλγεβρα. Ποιες είναι οι γραμμικές εξισώσεις, εδώ είναι το χ, χ επί 1, χ, τόσες φορές έτσι. Συν 0 επί ψι πλην 1 ίσου με το 0, δηλαδή χ πλην 1 ίσου με το 0, και η άλλη είναι 0 επί χ και 1 επί ψι πλην 1 ίσου με το 0, δηλαδή ψι πλην 1 ίσου με το 0. Αυτές οι εξισώσεις είναι αυτές που επιστρέφει το σύστημα και είναι η ανοιγμένη βάση κρέτη. Ας δούμε ένα άλλο παράδειγμα από την γραμμική άλγεβρα, δηλαδή μας έλυσε το σύστημα. Γιατί πραγματικά είναι χ ίσον 1, ψ ίσον 1. Και, ναι. Γραμμικά. Γραμμικά.
σε όλα τα συστήματα. Σε όλα τα συστήματα λειτουργεί. Βέβαια, μετά έχουν πρόβλημα όσον αφορά την ταχύτητα και την ισχύ του υπολογιστή που έχει εσύ. Και αν θέλουν από το μαθηματικά που είναι online σε αυτό, αν θέλουν να σου δώσουν το αποτέλεσμα. Ή να το σου άλλες φορές όταν είναι πολύ πολύπλοκα, σου λένε άμα το βρεις, να μας το γράψεις και εμάς. Που σημαίνει να τα αγοράσεις. Δεν να τα αγοράσεις. Ψάξεις να βρεις αλλιώς το πρόγραμμα. Λοιπόν, γενικά πάντως είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραμμα, όπως και άλλα. Και του ανοιχτού λογισμικού υπάρχουν άλλα προγράμματα. Ελπίζω να μέχρι το τέλος του μαθήματος να μου στείλουν κάτι συνεργάτες μου, ένα του ανοιχτού λογισμικού, είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραμμα. Λοιπόν, ας δούμε λοιπόν το εξής. Πώς θα λύνατε εσείς να βρούμε μια βάση Gremlin το που προκύπτει να σας πω και μια ιστορία παλιά, πολλά χρόνια πριν, που έκανα μια γραμμική άλγηδα στους μικρούς. Είπα να βάλω ένα σύστημα και έβαλα στην τελευταία επιτρία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 που σκέφτηκα ότι αυτό θα έχει μοναδική λύση, η ορίζω θα είναι διάφορο του μηδένος, όμως η ορίζω θα είναι 0. Έτσι να είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Και από τότε το θυμάμαι, και συνήθως πέστε λοιπόν ότι έχουμε, αυτό είναι το F1, F2, F3. Σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό, πώς θα βρούμε μια βάση Gremlin του χ και 2 ψ και 3 z, 4 χ και 5 ψ και 6 z, που δεν είναι για βάλτε την εντολή. Η Gremlin basis ή μέσω του, του τρόπου που έχουμε πει. Τι λάθος έκανε. Στο πρώτο μέρος. Στην πρώτη εξίσθηση. Είναι 3 σέντς. Ναι, είναι βάλω 3 σέντς. Πού. Στην πρώτη εξίσθηση. Δεν τα βάλε και καλά. Υπόψη ότι ο υπολογισμός όπως θα βρούμε στις αποδείξεις για βάση Gremlin εξαρτάται από τη λεξικογραφική διάταξη. Γι' αυτό εμφανίζει εδώ τις μεταβλητές χ ψ ζ. Βάλουμε λοιπόν ή χ ψ ζ ή ζ χ ωμέγα. Λοιπόν, ως βάση Gremlin έβγαλε τα δύο πολυόνυμα ψ και 2 z, χ πλην z.
Το περιμέναμε. Το περιμέναμε, αλλά γιατί. Αφού η ερώτηση είναι αυτό, δεν είχατε. Δεν θα είναι ο μέσο μετά από τότε. Τώρα δεν θα έχει μοναδική όπω θα έχει απειρία. Δεν θα είναι αντιαρμό. Αν είναι αντιαρμό, θα είναι αντιαρμό. Αν είναι αντιαρμό, θα περιμέναμε λοιπόν να μην είναι όσο. Δεν υπάρχουν λάμδα 2, λάμδα 3, αλλά δεν θα είναι όλα μηδέν. Αυτό είναι ένα γραμμικό σύστημα. Τώρα ανασύρεται λίγο και τις γνώσεις από τη γραμμική άλγεβρα. Είναι ένα γραμμικό ομογενές σύστημα. Άρα το σύνολο λύσεων θα είναι ένας υπόχωρος. Και το ενδιαφέρον είναι τι διάσταση, ο υπόχωρος του R3. Λοιπόν, η διάσταση θα είναι ή 3, ή 2, ή 1, ή 0. 0 αν ήταν, θα είχε μόνο τη μηδενική λύση. Θα είχαμε μία λύση. Και επομένως η ορίζουσα θα ήταν διάφορη το μηδενός. Εγώ σας λέω ότι δεν είναι πράγματι, δεν είναι διάφορο, είναι 0. Άρα τι θα έχουμε. Θα έχουμε, ο υπόχωρος θα έχει διάσταση μεγαλύτερων ίσων του 1. Έτσι, και εξαρτάται τώρα από αν να δούμε αυτό, δηλαδή κανείς στη γραμμική άλγεβρα, τι κάνει, παίρνει αυτό το πίνακα των συντελεστών, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, αν τον ονομάζει α, και φτιάχνει μια γραμμική απεικόνηση F από το R3 στο R3 που παίρνει το χ ψι z και το απεικονίζει στο α επί χ ψι z. Άμα κάνουμε την πράξη εδώ με πίνακες θα βρούμε αυτό το σύστημα. Επομένως ο πυρήνας είναι ακριβώς το σύνολο λύσεων. Και χρησιμοποιώντας μια ιδιότητα που λέει ότι η διάσταση του πυρήνα συν τη διάσταση της εικόνας ίσον με τη διάσταση του χώρου που είναι 3, αλλά η διάσταση της εικόνας είναι το rank του πίνακα, βρίσκει το rank, είναι 2 το rank. Άρα η διάσταση του πυρήνα είναι 1, άρα το σύνολο λύσεων είναι ένας εικόνος διάστασης 1. Και μάλιστα αυτό που περιγράφει εδώ είναι ότι μπορούμε και το ψ και το χ να το, δηλαδή ψ και 2z, τι βρίσκεται εδώ πέρα, ότι η ανοιγμένη βάση Grebner είναι ψ και 2z ίσο με το 0 και z ίσο με το 0. Η ανοιγμένη βάση Grebner είναι αυτά τα δύο πολυόνυμα. Που σημαίνει ότι αν κάνουμε ανοιγμένο κλιμακωτό αυτό τον πίνακα θα εμφανιστεί μια μηδενική γραμμή στο βάρο, στο τέλος. Αυτό θα είναι γραμμικά εξαρτημένες. Έτσι, όλα αυτά. Και σημαίνει ότι το σύνολο λύσεων θα είναι όλες οι τριάδες χ ψι z. Κάτι ξεχάσετε το 2. Μπορείστε. Δεν ξεχάσετε και στο 2, 2z. 2z, δεν είναι. 2z, ναι. Όπου χ βάζουμε το z, ψι βάζουμε το πλην 2z, κόμμα z. Z ανήκει στο άλλο. Άρα είναι ο Z ίσον Z επί 1 πλην 2 1 Z στο Α και άρα είναι διάσταση 1 και παράγεται και από αυτό το διάδεισμα το οποίο είναι μηδενικό, αλλά είναι βάση και τα λοιπά. Θα μπορούσαμε βέβαια να το βρούμε ως εξής. Παίρνουμε αυτό τον πίνακα, τον κάνουμε ανοιγμένο κλιμακωτό και μετά βρίσκουμε ποια είναι βρίσκουμε το ανοιγμένο κλιματωτό σύστημα, που θα είναι αυτό. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα δούμε πιο πολύπλοκα συστήματα που θέλει η άνθρωση.